ιδιαίτερο, ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Καλησπέρα σας. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Συντήρησης Εκκλησιαστικών Κοιμηλίων και τα τελευταία 10 χρόνια περίπου συντηρούμε τους θησαυρούς που έχουμε στην ΚΟΠ και στην Ίσυρο. Α, δηλαδή ασχολείται ενεργά δηλαδή, με αυτό. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σε διαφορά συντήρηση τόσο στην Ίσυρο αλλά όσο και στην ΚΟΠ και τη συνεργασία που έχετε με την Ιερά Μητρόπολη. Βέβαια, με τον Σεβασμιότατο συνεργαζόμαστε τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Έχουμε συντηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε βρει πράγματα πεταμένα που ήταν θησαυρός. Πόσο δύσκολο είναι και πόσο χρονοβόρο είναι οι συντηρήσεις? Εξαρτάται τη φθορά που έχει το κάθε κοιμήλιο. Δεν θα ξεχάσουμε τα δημόσια που έχουμε εδώ πάνω στον Ευαγγελισμό. Προσπαθούσαμε να τις συντηρήσουμε πάνω από ένα χρόνο. Ήταν τέτοια κατάσταση φθοράς που ήθελαν το χρόνο τους. Και από όσο γνωρίζουμε, είναι και κοστοβόρες αυτές οι συντηρήσεις, είναι έτσι? Είναι κοστοβόρα τα υλικά γιατί έρχονται όλα από το εξωτερικό. Okay. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Οπότε ό,τι βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε στη συντήρηση πρέπει να είναι πολύ καλή ποιότητα. Και αυτά παράγονται συνήθως στην Ιταλία, στην Αγγλία και κάποια στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Πόσο δύσκολο είναι να κάνετε αυτό που κάνετε και μάλιστα στην Ίσυρο ένας νέος άνθρωπος να ασχολείται έτσι τόσο ενεργά όσο εσείς? Κοιτάξτε, αυτό που κάνω μου αρέσει. Οπότε αν κάτι σ' αρέσει, το κάνεις με την ψυχή σου, με την καρδιά σου. Οι σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ καλές, δηλαδή είχα πάρα πολλούς καλούς καθηγητές και εκεί οφείλονται όλα. Δηλαδή, αν έχεις μια καλή βάση, μετά το δουλεύεις. Και βέβαια τώρα στην Ίσυρο, όταν έχουμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, είναι οι καθηγητές άμεσα διαθέσιμοι. Δηλαδή, τώρα με τα email, με τα φωτογραφίες, δηλαδή συμβουλευόμαστε κατευθείαν αυτούς και βλέπουμε και κάνουμε. Φαντάζομαι είναι και πολλά τα κοιμήλια τα οποία θα συντηρείτε εκεί και στην Παναγία της Πηλιανή. Πάρα πολλά, πάρα πολλά στην Ίσυρο και τα κάνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, έχουμε ολοκληρώσει τώρα. Έχετε κάποια βοήθεια? Η σύζυγός μου είναι για αυτή τη συντηρητρία, οπότε είμαστε και οι δυο. Έχουμε 4 μάτια. 4 μάτια και 4 χέρια. Σεβασμιότατο, νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα τυχερός όταν τόσο νέοι άνθρωποι ασχολούνται με ένα πραγματικά πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι η διαφύλαξη του θησαυρού. Απολύτως ιδιαίτερα τυχερός είμαι που γνώρισα τον Σταύρο, που είναι νησίριος και που παντρεύτηκε τη Μαρία που έγινε νησιριά. Γιατί είναι δύο εξαιρετικά παιδιά και στηρίζονται βέβαια τις εξαιρετικές οικογένειές τους. Και δεν είναι μόνο το θέμα της αγιογραφίας το οποίο προσπαθούν να διασώσουν με τη συντήρηση, γιατί επαναφέρουν τις εικόνες στο πρώτερο κάλλος, γιατί δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει ο κόσμος και αρχίζει πια να υπάρχει μια καταστροφή. Κανείς δεν πετάει τίποτα. Γιατί παλαιότερα βρίσκαμε πολλά πράγματα στα σκουπίδια ή έτοιμα να πάνε στα σκουπίδια. Έχει βοηθηθεί πολύ η Ιερά Μητρόπολη όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα. Αλλά επίσης πρέπει να πω ότι το κυριότερο ως ανεπίσκοπος είναι ότι είναι πνευματικά παιδιά και ανήκουν ζωντανά στην Εκκλησία. Είναι ο καθηγητής μας στην Δύση. Κάνει και αρχιτεκτονικό στα παιδιά μας. Καταλάβατε. Αυτά τα παιδιά που ήρθαν εδώ δεν είναι μόνο παιδιά του δημοτικού, είναι και παιδιά του καθηγητικού, το οποίο και ο Σταύρος και τον βοηθά επίσης και η Μαρία, που είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Και είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια ολότητα, δηλαδή το ένα οδηγεί στο άλλο, δεν είναι τίποτα αποκομμένο. Δηλαδή είναι η λατρεία μας, η πίστη μας, καταλάβατε, είναι η κατήχηση που οδηγεί τα παιδιά ουσιαστικά στο να γνωρίζουν τη λατρεία, να εμβαθύνουν στα νάματα της πίστης μας. Και επίσης είναι και το αντικείμενο το οποίο βοηθάει την δυνατότητα της όμορφης λατρείας, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Και μέσα από εκεί γίνεται κυρίως η κατήχηση και διασώζεται τώρα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Να έχεις ένα παιδί, να του βάζεις τη δυνατότητα της γνώσης, να τον, του δίνεις τη δυνατότητα, μια και το κατέχεις πολύ και ως θέμα, που είναι η εργασία σου, που την κάνεις με χαρά. Και κάνεις με χαρά την κατήχηση, κάνεις με χαρά τη συντήρηση. Οδηγείς τα παιδιά σε ένα όμορφο δρόμο και καταλαβαίνετε αυτό. Μου δίνει έτσι μια δυνατότητα ανάπαυσης. Γιατί είναι πολύ όμορφο να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, νέους ανθρώπους που στηρίζουν την πορεία του γένους μας. Γιατί αυτή είναι η πορεία του γένους μας. Πολύ σημαντικό. Κύριε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το κοιμήλιο που σας πήρε περισσότερο χρόνο έτσι να συντηρήσετε? Είναι κάτι δημόσια που έχουμε εδώ στον Ευαγγελισμό. Τα δημόσια. Τα βάλαμε δεξιά και αριστερά στον χρόνο. Και άλλο ένα προσκυνητάρι των Αγίων Τόπων που το έχουμε στα 7 βήματα. Στα 7 βήματα. Ήταν ένα μεγάλο προσκυνητάρι των Αγίων Τόπων 6-7 μήνες. Ναι. Αλλά ήταν μεγάλη έκταση. Και ήταν και πολύ καλό, μάλιστα βρήκαμε και επιγραφές από πίσω ποιος το έφερε, ποιος το... Δηλαδή σε αυτές τις συντηρήσεις που λέει ο Σταύρος είναι ότι βρήκαμε στα δημόσια, τα δημόσια αυτά είχαν τελείως παραβιαστεί. Αντί να συντηρηθούν οι προηγούμενες, καρφώθηκαν καινούριες πάνω σε αυτές. Και έπρεπε ο Σταύρος να αφαιρέσει τις παλιές αγιογραφίες. Επίσης συντηρήσαμε και επίσης είναι δίπλα στα δημόσια για να βλέπουμε την πορεία και την λάθος κίνηση. Γιατί είναι πολύ όμορφο, το μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας.
Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο έργο για τον Σταύρο, αλλά ήταν πολύ όμορφο επίσης, γιατί του δώσε τη δυνατότητα να ξετυλίξει την αξία του. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο συντήρηση εκεί, είχαμε ακόμα και συμπλήρωση ξύλου. Δηλαδή έλειπε το ξύλο και έπρεπε να κάνει ένα τεχνητό ξύλο για να συμπληρώσει τα κενά. Έκανε μια πολύ όμορφη εργασία. Κάποια στιγμή να κάνετε μια εκπομπή, να έρθει εδώ εκείνο και να ήρθετε και να ανεβούμε στο παρεκκλήσιο και να σα εξηγήσει εκείνο πόσο όμορφα είναι τα πράγματα. Και είμαι ευγνώμων και στον Σταύρο και στη Μαρία, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να κάνει κάποιο σωστά τη δουλειά του πρέπει να έχει στηρίγμα. Στην οικογένειά του που τον στηρίζει επίση. Και καταθέτω τις μεγάλες μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για όλα και τη χαρά μου για τη σημερινή παρουσία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.